Ο Ροντινέη παραχώρησε συνέντευξη στη ιστοσελίδα της Βραζιλίας και χαρακτήρισε ως δικαίωση την επιλογή του να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα. Μιλώντας σε βραζιλιάνικη ιστοσελίδα, ο Ροντινέη δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής. Στη Φλαμέγκο είχα να αντιμετωπίσω την εξής παράδοξη κατάσταση. Μπορεί την Πέμπτη να έκανα ένα καλό μάτς σε συνδυασμό με γκολ και όλοι να λέγανε ότι ο Ροντινέη είναι παιχταράς. Στο επόμενο μάτς της Κυριακής μπορεί να έκανα κάποιο λάθος ή να είχα ευθύνη για κάποιο γκολ και αμέσως όλοι ήταν έτοιμοι να με κρεμάσουν. Εγώ τόσο στη Φλαμέγκο όσο και στον Ολυμπιακό συμπεριφέρομαι το ίδιο. Χαίρομαι να δίνω τα πάντα για την ομάδα μου και να κάνω τους πάντες να περνούν καλά και να γελάνε. Είμαι τρελός, όπως λένε και στην Ελλάδα. Είμαι ένας τρελός που σέβομαι και δίνω τα πάντα για τη φανέλα που φοράω κάθε φορά που βρίσκομαι μέσα στο γήπεδο. Ο Κώστας Φορτούνης δεν έχει δώσει την οριστική του απάντηση στον Ολυμπιακό και όπως προκύπτει, οι Ερυθρόλευκοι δεν πρόκειται να τον περιμένουν άλλον, καθώς πρέπει να προχωρήσουν τον προγραμματισμό τους και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να γνωρίζει σε ποιους ποδοσφαιριστές μπορεί να υπολογίζει. Ο Ολυμπιακός από τη μεριά του έδωσε deadline στον έμπειρο μεσοεπιθετικό, όμως ο Κώστας Φορτούνης δεν έπαιρνε τελική απόφαση και τελικά η ομάδα μας δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Έκανε μια εξωπραγματική πρόταση κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, αλλά ο Κώστας δεν αποφασίζει με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός της ομάδας να πηγαίνει πίσω. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει τελικά με ομάδα από τη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα την Αλκαλίτζ, της οποίας προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης.